κάποιοι από εσάς και κάποιοι από αυτούς που λείπουνταν συνεχεία στον δρόμο. Σήμερα, φέτος τολμήσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση με την έκθεση. Υπάρχει κάποιος ή κάποια που δεν γνωρίζει για την έκθεση που υπάρχει στο Δημοτικό Σχολείο του Λαγιού, στο Εθρείο? Το γνωρίζετε. Ωραία. Καταρχάς, να συστηθώ, ώστε να ξέρετε, είμαι ο Γιώργος Κουτραβούλης, είμαι ο προϊστάμενος στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, της ΛΕΡΟΥ. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν σαν ιστορικό αρχείο ΛΕΡΟΥ. Από τη Μεγάλη Τρίτη αυτό δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί πλέον η ΛΕΡΟΥΣ θεωρήσεται σαν την έδρα του επαρχείου. Δηλαδή, επεκταθήκαμε στη Γάλινο, στην Πάλαια, Λιψούς, Αρχείους και Αγαθορίς. Οπότε δεν μπορούσε να λέγεται ιστορικό αρχείο ΛΕΡΟΥΣ πλέον. Είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τμήμα ΛΕΡΟΥ ή πιο απλά ΓΑΚ ΛΕΡΟΥ. Με την υπηρεσία ιστορίας του ναυτικού μας, του πολεμικού μας ναυτικού, είχε ξεκινήσει συνεργασία πριν 2 χρόνια. Ίσως κάποιοι είχατε επισκεφτεί στο παλιό Τελωνείο, στην Αγία Μαρίνα, ένα κομμάτι της έκθεσης που είναι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο έθριο του Λαγιού. Το τόλμημα του να διοργανώσουμε το πρώτο θεματικό ιστορικό συμπόσιο στη ΛΕΡΟ και να το ονομάσουμε θεματικό και όχι σκέπτο ιστορικό συμπόσιο. Για να σας μιλήσω ειλικρινά, το να διοργανώσεις ένα συνέδριο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το συμπόσιο είναι κάτι πιο απλό. Το θεματικό, η λέξη θεματικό υπάρχει γιατί όλοι γνωρίζουμε στη ΛΕΡΟ και στο εξωτερικό, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα στην Ελλάδα, ότι ακόμα κι αν εστιάσουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και να πάτε στη ΛΕΡΟ, σε οποιοδήποτε τροφάκι, σε οποιαδήποτε μικρή κοιλαδίτσα, κάτι θα βρείτε από ένα μνημείο. Τα μνημεία, βέβαια, στη ΛΕΡΟ έχουν ελάχιστα αξιοποιηθεί. Το θεματικό, όμως, πηγαίνει και σε κάποιους κοιμόμενους γίγαντες για την οικονομία του νησιού. Και ένας κοιμόμενος γίγαντας είναι το κάστρο μας με την Παναγιά. Ένας δεύτερος κοιμόμενος γίγαντας, όλοι ακούμε για την αρχιτεκτονική του Πορτολάδου του Λαγιού. Λίγοι όμως μιλάνε για την αρχιτεκτονική των νεοκλασικών. Αρχιτέκτονες καθηγητές σε γυμνάσια και λίγια του Τιστέρου, πέρσι ήταν από το πρώτο γυμνάσιο, μου έδωσαν να καταλάβω ότι η ΛΕΡΟΥΣ, εκτός από την αρχιτεκτονική, τη φασιστική και το μικρό μέγεθος, ότι είναι μικρά, είναι γλυκά, είναι τσαχτίνικα τα κτίρια του Πορτολάκου σε σχέση με άλλες πόλεις που χτίστηκαν με την ίδια αρχιτεκτονική. Εγώ προσωπικά έχω επισκεφτεί τη Σαμπάουτια και εκεί είναι η ίδια αρχιτεκτονική, δηλαδή σφαίρες, κυλίντροι, κύβοι, πρωτοκόνια παραλληλεπίπεδα, αλλά φανταστείτε τεράστια κτίρια, τεράστια επιβλητικά κτίρια. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να σας θυμίζει το Πορτολάκο του Λακή. Ένας δεύτερος λοιπόν κοιμόμενος γίγαντας είναι η αρχιτεκτονική, γιατί αυτό που έχω καταλάβει μέχρι στιγμής είναι ότι η ποικιλία των νεοκλασικών που υπάρχει στο κομμάτι κυρίως Αγία Μαρίνα, Χριστό, Αγία Παρασκευή, δεν μπορούμε να τη δούμε εύκολα σε άλλα μέρη, όπως ας πούμε από πολλά νεοκλασικά ή Μυτιλήνη. Φυσικά θα βρούμε μεγαλύτερη ποικιλία στη Σύρο, στην Ερμόπολη. Αλλά για το μέγεθος της ΛΕΡΟΥ είναι περίεργο το ότι υπάρχουν αυτές οι δύο αρχιτεκτονικές. Που δεν συγκρούονται. Τώρα πάει στο νησιωτικό κομμάτι, τώρα πηγαίνει προς τις νέες πόλεις στη φασιστική αρχιτεκτονική. Να ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Πέρυσι, εγώ βρίσκομαι στο Ιστορικό Αρχείο ΓΑΚ ΛΕΡΟΥ για 6 χρονιά. Συνειδητοποίησα πέρυσι ουσιαστικά ο αρχηγός Τόλου και 2 στελέχη από την Υπηρεσία Ιστορίας, ο κύριος Παπαδημητρόπουλος και ο κύριος Οικονόμου, καλά τα θυμάμαι, άρα δεν γέλασα πολύ. Είναι αυτοί οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ στο να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Αυτή τη φορά έχουν έρθει 2 άλλα στελέχη της Υπηρεσίας Ιστορίας.
προσευχές. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Γέροντας, δεξιά με τα γαλαδιά, και οι δύο είναι υποκλειάρχοι. Και είναι και ο κύριος Χρήστος Παλατιανός. Έχουμε την εκκρεμότητα να ψάξουμε αν έχει συγγένεια με τον Γιώργο Παλατιανό που είναι στο κάστρο πάνω. Ο κύριος Γείτονας είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε την έκθεση που όσοι έχετε επισκεφτεί έχετε δει. Ο κύριος Παλατιανός είναι πολύ καινούργιος στην υπηρεσία, ούτε μήνα, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο. Άρα, το θέμα μας σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν με βοήθησαν να συνειδητοποιήσω ότι το Βασίλισσα Όλγα είναι όντως το ενδοξότερο πλοίο του πολεμικού ναυτικού επιχειρησιακά. Το ενδοξότερο του πολεμικού ναυτικού από τρεις έως μέχρι σήμερα. Σήμερα ο κύριος Γέροντας θα μας δώσει μια άλλη διάσταση για την ιστορία σύντομη του πολεμικού ναυτικού. Και θα το καταλήξει εκεί που θα το οδηγήσετε εσείς. Εγώ δεν θέλω άλλο να σας κουράσω. Σας ευχαριστώ. Και κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, αγαπητοί εκπρόσωποι της εκκλησιαστικής, πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, η τιμή που μου προσφέρετε και η χαρά πραγματικά είναι υπεράνω πάσης περιγραφής. Εγώ δεν θα πω εισαγωγικά, θα πω κατευθείαν στο θέμα. Θα εξετάσουμε την εξέλιξη του πολεμικού ναυτικού από το 1913 μέχρι το 1945. Και γιατί θα το κάνουμε αυτό? Γιατί είναι μια περίοδος άκρως προβληματική και για το πολεμικό ναυτικό αλλά και για την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Μια κοινωνία, μια κατάσταση όμως και μια περίοδος που γέννησε ήρωες, γιατί ακριβώς είχε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για τον τόπο. Εάν και το πολεμικό ναυτικό έδωσε τη νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους, γιατί πραγματικά η νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους ήταν μια ναυτική νίκη, εάν δεν υπήρχε ο Παύλος Κουντουριώτης και το πολεμικό ναυτικό, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, λέει το κράτος, έτσι, όχι η Τουρκία, ακόμα δεν έχει γίνει η Τουρκία, η Τουρκία γεννήθηκε μόλις το 1923, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα μπορούσε να στείλει τις μεγάλες τις επετρίες από τη Μικρά Ασία διαθαλάσσης και να εξοντώσει την ιδιότυπη Βαλκανική Συμμαχία. Και λέω ιδιότυπη Βαλκανική Συμμαχία, γιατί οι Έλληνες, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα στη Μακεδονία, οπότε ήταν μια κατάσταση των ηχείρων βέλτιστων, μια προσωρινή συμμαχία. Άρα λοιπόν το πολεμικό ναυτικό απέτρεψε στο να μεταφερθεί η εφεδρεία των Οθωμανών στα Βαλκάνια και αυτό το έκανε με τον Παύλο Κουντουριώτη και με τις δυο ναυμαχίες στη Δέρφη και στη Λίμνο, που έκριναν και την ελληνικότητα, έκριναν και την κυριαρχική κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό μετά το 1913 μέχρι το 1940 αποδυναμώνεται. Και αποδυναμώνεται στα εξής ζητήματα. Σε θέματα εξοπλισμών, σε θέματα προσωπικού, σε θέματα ψυχολογίας προσωπικού. Θέματα εξοπλισμού. Οι αγορές του πολεμικού ναυτικού μετά το 1913 ακολουθούν τις επιταγές της διπλωματίας, της οικονομίας και της πολιτικής. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχοντας στο μυαλό του την αφομοίωση των νέων χωρών και την οικονομική τους αναβάθμιση, έδωσε εκεί το οικονομικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα τα θέματα των εξοπλισμών να πάνε πίσω. Επίσης, οι εξοπλισμοί γίνονται με βάση τα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή προσπαθούμε πια να πάρουμε όχι το πιο ακριβό όπλο, ούτε αυτό που μας προτείνουν οι δύσπυροι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι πραγματικά κάνουν προτάσεις προς την ηγεσία και δεν εισακούεται ούτε μία από την πολιτική ηγεσία, αλλά και διπλωματικές σκοπιμότητες. Δηλαδή, υπογράφουμε μια συνθήκη με μια χώρα, παίρνουμε όπλα από αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, δεν είναι υπρέπουσες ενέργειες εξοπλιστικές.
Καρτζητό αποδυναμώνεται, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξοπλίζεται. Και ενώ έχει χάσει το Αιγαίο, παίρνει δύο πολύ ισχυρά πλοία, το Μίτιλι και το Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ. Λοιπόν, αυτά ήταν οι γερμανικά φρουρικά, τα οποία δοθήκανε στους Οθωμανούς και για να καταλάβετε πόσο πήγε μακριά το θέμα, πολεμούσαν με γερμανικά πληρώματα. Δηλαδή, τέτοια ήταν η στήριξη του πρώτου Ράιχ προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ βλέπουμε το θωρεκτό Breslau, Μίτιλι, από φωτογραφία των γερμανικών αρχείων. Και εδώ βλέπουμε τα πυροβόλα του Γκέμπε, για όποιον το έχει ακουστάτε την γερμανική ονομασία, ή αλλιώς Γιαβού Σουλτάν Σελίμ από Οθωμανικό Επιστολικό Δελτάριο της εποχής. Λοιπόν, ο Βασίλειος Βάσμος, εντάξει, γιατί έχουμε μιλήσει και για τον Κατζόδη, βιώνει αυτή την άνοδο και πτώση της Αττικής Ίσχυρος, όπως και οι υπόλοιποι του Βασίλισσα, όπως και οι ήρωες του Βασίλισσα Όλγα. Λοιπόν, την εφορία των Βαλκανικών πολέμων διαδείχνει τον προβληματισμό των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας για τη στασιμότητα στους εξοπλισμούς. Σε αυτά, η ελληνική πλευρά απάντησε με βεβαιασμένες ενέργειες. Και γιατί απάντησε με βεβαιασμένες ενέργειες, διότι πλέον υπήρχε μια αντίδραση από εφημερίδες της εποχής, υπήρχε μια ανησυχία στην ελληνική κοινή γνώμη. Οπότε πλέον αποφασίζεται με αμφαγιώτα να αγοραστούν κάποια πλοία. Αγοράστηκαν έξι το πυροβόλα, τα θωρυκτά Κυρκής και Λίμνος και το έβδομο Έλλη. Κατά γενική ομολογία, αυτά τα πλοία δεν ήταν καλά. Δηλαδή, από διηγήσεις ναυάρχων, αυτά τα πλοία δεν ήταν καλά. Τα θωρυκτά Κυρκής και Λίμνος πάρα πολύ γρήγορα περάσανε σε βάση παροπλισμού για να βυθιστούν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την εισβολή της γερμανικής αεροπορίας. Αλλά ακόμα και το Έλλη, που επέπρωτο να βυθιστεί το 15 Αυγούστου του 1940 στην Τίνο, ακόμα και αυτό το πλοίο είχε φτιαχτεί για τους Κινέζους, οι οποίοι τελικά το απέριξαν. Και τελικά βρέθηκε το πλοίο αυτό να το έχουμε εμείς. Ένα πλοίο το οποίο συμμετείχε σε πάρα πολλές αποστολές, που είχε το ηρωικό τέλος που όλοι ξέρουμε, αλλά ευτυχώς ήταν ένα πλοίο το οποίο σε μαχητική ικανότητα υστερούσε. Πάμε τώρα σε μια κατάσταση η οποία δημιούργησε πολύ μεγάλη οδύνη στους αξιωματικούς του ναυτικού της εποχής. Είναι η περίπτωση του θωρυκτού Σαλαμής. Είναι ένα θωρυκτό το οποίο το παραγγέλνουμε το 1912. Είναι ένα πολύ μεγάλο θωρυκτό. Κάποια στιγμή θέλουμε να το κάνουμε τύπου dreadnought, είναι ένα βρετανικό πλοίο το οποίο επανακαθόρισε το πώς πρέπει να είναι τα πολεμικά πλοία όσον αφορά τους εξοπλισμούς. Το 1914 διεκόπη η ναυπήγηση, γιατί δόθηκε προτεραιότητα σε γερμανικές παραγγελίες, ήταν από τα βάρκα του Στετίνου, έτσι σημερινό Στέτσιν της Πολωνίας, εκεί ήταν τα ναυπηγεία. Και μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βενιζέλος, ο Ελευθέρωτος Βενιζέλος, πραγματικά θέλει και απορρίπτει συνεχώς το πλοίο. Και η όλη διαδικασία οδηγήθηκε σε μια δικαστική διαμάχη με τα γερμανικά ναυπηγεία. Εμείς είπαμε ότι το πλοίο δεν είναι αξιόμαχο. Εκλήθη ένας Νορβηγός ναύαρχος και είπε, μα τι λέτε, είναι ένα καταπληκτικό πλοίο με εξαιρετικές ικανότητες. Δικαιώθηκαν τα γερμανικά ναυπηγεία και εμείς πληρώσαμε, είχαμε μια σημαντική ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Εδώ βλέπουμε μια φανταστική απεικόνιση του πώς θα ήταν το θωρυκτό Σαλαμής.